Η θαλάσσια βιοποικιλότητα αντιμετωπίζει πολύ σοβαρά ζητήματα. Σύμφωνα με την UNESCO, αν δεν υπάρξει ριζική αλλαγή, πάνω από τα μισά θαλάσσια είδη θα είναι στο όριο της εξαφάνισης στο τέλος αυτού του αιώνα. Στην Κρήτη, θαλάσσιοι βιολόγοι μελετούν τις δραματικές αλλαγές που μπορούν να συμβούν στη Μεσόγειο τα επόμενα χρόνια. Η βιοποικιλότητα, ειδικά σε αβαθή οικοσυστήματα, αλλάζει ραγδαία. Έχουμε λιγότερα είδη σε σχέση με το παρελθόν. Και υπάρχουν και νέες αφίξεις. Νέα είδη που έρχονται και εγκαθίστανται κάθε χρόνο. Κάνουμε μια βουτιά για να δούμε τι συμβαίνει στον έρημο Πυθμένα. Ένα προστατευόμενο είδος οστρακοειδών έχει εξαφανιστεί τα τελευταία δύο χρόνια λόγω μιας αρρώστιας που έχει επεκταθεί γρήγορα, αλλά και της λαθραλίας. Οι εκτάσεις με φύκια που ήταν καταφύγιο για πολλά είδη έχουν περιοριστεί στο μισό και κανείς δεν ξέρει τους λόγους. Οι βιολόγοι κρατούν σημειώσεις καταγράφοντας τις υποβρύχιες αλλαγές. Πρέπει να πάτε εκεί για να δείτε τι συμβαίνει με τα ενδιαιτήματα. Ναι. Στη δουλειά μας το πιο σημαντικό είναι να μπούμε στο νερό και να παρατηρήσουμε πόσα είδη υπάρχουν. Εάν λοιπόν σε 10 χρόνια δούμε μια διαφορετική εικόνα γνωρίζοντας τι γινόταν στο παρελθόν, θα είναι πολύ σημαντικό για να καταλάβουμε τι συμβαίνει. Οι ερευνητές συγκεντρούν δεδομένα για διάφορα project που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, που στοχεύουν στην προστασία και την αποκατάσταση των θαλάσσιων οικοσυστημάτων. Οι υποβρύχιες πηγές της Κρήτης φιλοξενούν σφουγγάρια και κοράλια. Κολλημένα στους βράχους δεν μπορούν να αποφύγουν τις δυσάρεστες αλλαγές που συμβαίνουν γύρω τους. Οι επιστήμονες καταγράφουν την υγεία τους, κρατώντας ένα κλινικό ιστορικό όλων των θαλάσσιων ειδών. Οι υποβρύχιες φωτογραφίες αναλύονται στο Ινστιτούτο Θαλάσσιας Βιολογίας, Βιοτεχνολογίας και Υδατοκαλλιέργειων με τη βοήθεια ενός ειδικού λογισμικού που ανιχνεύει και ταξινομεί τα είδη. Τραβάμε φωτογραφίες με τέτοιο τρόπο που μπορούμε αργότερα να μετρήσουμε την καλυπτόμενη επιφάνεια αυτών των οργανισμών. Ο στόχος μας είναι να μπορέσουμε να επισκεφθούμε ξανά τις σπηλιές στο μέλλον και να δούμε αν υπάρχουν αλλαγές στις βενθικές κοινότητες. Έχουν ιστορικές ενδείξεις εδώ που λείπουν εντελώς από όλα τα μέρη του κόσμου. Αναλύοντας τη Μεσόγειο με όλες αυτές τις αλλαγές που έχουν προκύψει από την ανθρώπινη δραστηριότητα, από τον τουρισμό, από τον αυξανόμενο αριθμό μη αυτόχθονων ειδών, έχουμε στη διάθεσή μας ένα εξαιρετικό παράδειγμα για να καταλάβουμε τι συμβαίνει σε άλλα μέρη του κόσμου. Μερικά δείγματα συλλέγονται για γενετική ανάλυση ώστε να φανεί αν τα συγκεκριμένα είδη είναι σε καλή ή κακή κατάσταση. Η εξέταση αναδεικνύει και μικροσκοπικούς οργανισμούς που δεν φαίνονται. Οι μελέτες αυτές θα μας βοηθήσουν να κατανοήσουμε καλύτερα την απώλεια της βιοποικιλότητας που σχετίζεται με τη μόλυνση, την υπερεκμετάλλευση των θαλάσσιων πόρων και φτάνει μέχρι την παγκόσμια υπερθέρμανση. Ένα από τα πειράματα στις δεξαμενές έρευνες του Ενιδρίου της Κρήτης προσομοιώνει τις συνθήκες της μακροχρόνιας κλιματικής αλλαγής, δείχνοντας πώς τα πιο ζεστά και όξινα νερά επηρεάζουν τα θαλάσσια σαλιγκάρια. Το πείραμα που κάνουμε εδώ έχει να κάνει με την ανάπτυξη. Θέλουμε να μελετήσουμε τη συμπεριφορά που τρέφεται το ζώο, την αναπαραγωγική διαδικασία. Θέλουμε επίσης να δούμε την αλληλεπίδραση μεταξύ θηρευτή και θυράματος. Πώς αυτή επηρεάζεται από τις διαφορετικές συνθήκες στο νερό. Εάν η συγκέντρωση διοξιδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα συνεχίσει να αυξάνεται, ο ωκεανός θα γίνει πιο όξινος και συνεπώς πιο διαβρωτικός για τα οστρακοειδή αλλά και για άλλους θαλάσσιους οργανισμούς. Η κλιματική αλλαγή είναι πολύ σημαντική ως παράγοντας που επηρεάζει τη βιοποικιλότητα. Γιατί ακόμη και αν επηρεάζεται ένα είδος, αλλάζει όλη η ισορροπία. Εδώ κάνουμε ένα πείραμα για ένα ζώο, αλλά είναι η βάση για να αντλήσουμε γνώσεις για όλα τα θαλάσσια ζώα. Οι όξινες συνθήκες κάνουν πιο λεπτά και πιο εύθραυστα τα όστρακα. Αυτά είναι άσχημα νέα για τα θαλάσσια σαλιγκάρια, αφού γίνονται πιο εύκολη λία για τους κυνηγούς τους, καθώς το κλίμα συνεχίζει να αλλάζει. Οι ερευνητές χρησιμοποίησαν μικροτομογραφία για να οπτικοποιήσουν και να μετρήσουν με ακρίβεια τις συνέπειες. Αυτό το δείγμα είναι σε συνθήκες χαμηλού pH. Μπορείτε να δείτε ότι υπάρχουν διαφανείς περιοχές. Υπάρχουν δηλαδή λιγότερο πυκνές δομές εδώ.
Η κλιματική αλλαγή μεγαλώνει με αποτέλεσμα τα ζώα να μην έχουν τον χρόνο εξέλιξης και να προσαρμοστούν στις νέες συνθήκες. Άρα, ίσως έχουμε μαζικούς θανάτους. Γιώργο, πώς επηρεάζουν τα λιμάνια όπως αυτό εδώ τη θαλάσσια βιοποικιλότητα? Τα λιμάνια λειτουργούν ως πύλη για νέα είδη. Τα νέα είδη κολλούν στα πλοία και αυτά τα μεταφέρουν σε καινούργια μέρη. Και όταν εγκατασταθούν στο νέο μέρος, αρχίζουν να ανταγωνίζονται τα αυτόχθονα είδη. Αυτό είναι πρόβλημα. Χωρίς να έχουν τόπιους θηρευτές, οι πληθυσμοί αυτών των ξένων ειδών μπορούν να αυξηθούν θεαματικά, εκτοπίζοντας την αυτόχθονη πανίδα. Για να παρακολουθούν αυτό αλλά και άλλα προβλήματα, οι ερευνητές χρησιμοποιούν στίβες ειδικών πιάτων που βρίσκονται σήμερα σε 20 τοποθεσίες σε όλη την Ευρώπη. Αυτές απικίζονται από μικρά θαλάσσια είδη στο πέρασμα των μηνών. Οι ερευνητές τα αναλύουν χρησιμοποιώντας γενετικές αλληλουχίες και άλλες μοντέρνες μεθόδους. Που συλλέγονται στην Κρήτη μπορούν να βοηθήσουν και άλλους Ευρωπαίους επιστήμονες, όπως για παράδειγμα αυτόν εδώ τον βιολόγο, που μελετά ένα συγκεκριμένο σκουλίκι που απειλείται σε κάποιες περιοχές της Πορτογαλίας. Μερικά ενδιαιτήματα αυτού του είδους εξαφανίζονται. Άρα μπορεί να εξαφανιστεί και αυτό. Είναι σημαντικό να το παρακολουθούμε γιατί είναι τροφή για ψάρια και άλλα είδη. Με αποτέλεσμα να έχουμε θεωρητικά την κατάρρευση του οικοσυστήματος εξαιτίας του σκουλικιού. Ακόμα και η φωτορύπανση από τις ακτές μπορεί να βλάψει μικρά θαλάσσια ζώα. Για να καταλάβουν ακριβώς τι γίνεται, οι επιστήμονες αναπτύσσουν ειδικές παγίδες που πιάνουν τα είδη που επηρεάζονται περισσότερο από την αυξανόμενη παρουσία ηλεκτρικού φωτός. Το πώς τρέφονται τα ψάρια μπορεί να αλλάξει, όπως και οι σχέσεις ανάμεσα στα είδη, η αλληλεπίδραση. Γιατί επηρεάζουμε την κανονική ημερήσια και νυχτόβια συμπεριφορά τους. Θέλουμε να προστατεύσουμε τη θάλασσα. Πρέπει να το κάνουμε γιατί με αυτόν τον τρόπο προστατεύουμε και εμάς. Είναι πολύ σημαντικό για τον κάθε βιολόγο και για τον κάθε άνθρωπο.